Αναστάτωση προκάλεσε η ανατροπή που έφερε η απόφαση της κυβέρνησης αναφορικά με την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 6 Νοεμβρίου παρά την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 6 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταργήθηκαν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις με αποτέλεσμα η πρώτη τους Κυριακή όπου τα καταστήματα μπορούσαν να λειτουργήσουν προαιρετικά να παραμείνουν κλειστά. Με μία όμω ευνηδιαστική απόφαση την Τετάρτη το βράδυ η κυβέρνηση γνωστό Στου εμπορικού συλλόγου όλη τη χώρα, πώ τελικά την Κυριακή 6 Νοεμβρίου θα μπορούν προαιρετικά τα καταστήματα να είναι ανοιχτά. Απόφαση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολη. Από αυτή την χρονική στιγμή οι ενδιάμεσε εκτόσει έχουν κατεργηθεί. Ένα αίτημα των εμπορικών συλλόγων ήδη από την πρώτη χρονιά που εφαρμόστηκαν, πριν 8 χρόνια, θεωρήσαμε ότι είναι εντελώ άσκοπο μέτρο το να υπάρχουν ενδιάμεσε εκτόσει. Η αγορά εκεί είχε μπερδευτεί αρκετά. Ε, οι επαγγελματίε ήταν υπέρ τη κατάργηση και επί χρόνια ε, δημιουργήσαμε. Ε, Συνθήκε τέτοιε έτσι ώστε να μπορούν να μην έχουμε μια ομαλή κατάσταση στην αγορά. Αυτή τη στιγμή είχαμε την ευχάριστη έκπληξη έτσι ώστε να κατεργηθεί ο θεσμό των ενδιάμεσων εκτόσεων που πραγματικά δεν είχαν να προσφέρουν ούτε στου επαγγελματίε αλλά και ούτε στου καταναλωτέ κάτι παραπάνω. Α, από εκεί και πέρα, και έτσι να, να πούμε ότι αυτό το 15η μέρο, από 1η Νοεμβρίου, ήδη από χθε μέχρι ε, τι 15 του μηνό, δεν θα υπάρχει ο θεσμό των ενδιάμεσων εκτόσεων. Ο Εμπορικό Συλλόγο Αλεξανδρούπολη αλλά και συνολικά. Ο εμπορικό κόσμο τη χώρα, όπω αναφέρει ο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βασίλης Κασαπίδη, καταδικάζουν την απόφαση αυτή τη κυβέρνηση. Ο θεσμό αυτό των ενδιάμεσων εκτόσεων παρέσυρε και μία Κυριακή, όπου τα καταστήματα την πρώτη Κυριακή, όπω και στι κανονικέ εκτόσεις έτσι και στι ενδιάμεσε, ήταν ανοιχτέ για το λόγο το ότι ήταν η έναρξη των εκτόσεων. Αυτό θεωρούσαμε εμείς ότι είναι ε, λογικό. Με το που κατηργείται ο θεσμό των ενδιάμεσων εκτόσεων να πάψει και αυτή η Κυριακή φυσικά να υπάρχει με τη δυνατότητα του ανοίγματο των καταστημάτων. Και έτσι ήταν μέχρι και χθες. Ευνηδιαστικά, και είναι κάτι το οποίο το καταδικάζουμε και εμεί σαν Εμπορικό Σύλλογο τη Αλεξανδρούπολη, αλλά και συνολικά ο εμπορικό κόσμο τη χώρα, ευνηδιαστικά εχθέ με, ε, με μία κίνηση η κυβέρνηση, έδωσε τη δυνατότητα προαιρετικά. Αυτή την Κυριακή που πλέον δεν υπάρχουν οι ενδιάμεσε εκτόσει, να μπορούν να ανοίξουν τα καταστήματα. Η σύσταση του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολη προ του επιχειρηματίε τη πόλη είναι να κρατήσουν τα καταστήματά του κλειστά με σκοπό να καταργηθεί η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή. Καθώ χωρί τι ενδιάμεσε εκτόσει δεν υπάρχει λόγο για την ύπαρξη αυτού του μέτρου, όπω αναφέρει χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κασαπίδη. Άρα αυτή την Κυριακή τώρα είναι πραγματικά μια ε, δύσκολη κατάσταση. Εκτιμώ ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις θα είναι κλειστές και ο Εμπορικός Σύλλογος στάσεται σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το μέτρο έτσι ώστε να κατεργηθεί αυτή η Κυριακή των ανοιχτών καταστημάτων και η προτροπή και η, η σύσταση του Εμπορικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης είναι να παραμείνουν την Κυριακή τα καταστήματα κλειστά. Από εκεί και πέρα όμως, αν κάποιος επιθυμεί να ανοίξει ε, σύμφωνα με αυτή την ευνηδιαστική απόφαση, τη χθεσινή, μπορεί να είναι ανοιχτό ε, κάποιε από τι επιχειρήσει που επιθυμούν. Ο Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολη, όπω αναφέρει ο πρόεδρο του Συλλόγου, απέστειλε επιστολή σε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, καταδικάζοντα την απόφαση αυτή και αιτούνται την άμεση αποκατάσταση τη κανονικότητα με την οριστική κατάργηση τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή. Εμεί, ο Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολη, ήδη με έγγραφό μα από χθε που ενημερωθήκαμε, εκτάκτως για αυτό το μέτρο με πιστολή προς τα συναρμόδια υπουργεία έχουμε καταδικάσει και επιθυμούμε την άμεση αποκατάσταση της κανονικότητας με την κατάργηση την οριστική κατάργηση της κυριακάτικου ανοίγματο των καταστημάτων.